1949. Είχε πάρει ο ίδιος την απόφαση για τον εμφύλιο. Λίγους μήνες μετά την υποχώρηση, συγκάλεσε μια συνδιάσκεψη του κόμματος. Ο Ζαχαριάδης απέδωσε την ήττα σε ένα ανύπαρκτο περιστατικό. Είπε ότι ο Τίτο είχε επιτρέψει στα ελληνικά κυβερνητικά στρατεύματα να μπουν στο έδαφος της Γιουγκοσλαβίας και να χτυπήσουν από πίσω τις δυνάμεις των ανταρτών. Ήταν το περίφημο πισόπλατο χτύπημα του Τίτο. Ένας από αυτούς που παρακολούθησαν τη συνδιάσκεψη ήταν ο Λεωνίδας Τζεφρόνης. Αυτό καθιερώθηκε εκεί πέρα πια και έγινε δεδομένο το πισόπλατο χτύπημα. Η προδοσία του Τίτο. Και αυτό είναι ένα ψέμα. Στην πραγματικότητα, το Βελιγράδι συνέχισε να υποστηρίζει τους Έλληνες αντάρτες και μετά τη ρήξη με τη Μόσχα. Αλλά ο Ζαχαριάδης κατάφερε να πει στους συντρόφους του ότι ο βασικός υπεύθυνος για την ήττα τους ήταν ο Τίτο. Πιο απέσιο σώμα αυτή η συνδυάση πραγματικά ήταν μία από τις μεγαλύτερες ντροπές αυτού του κόμματος. Ελάχιστοι τόλμησαν να αμφισβητήσουν την εξήγηση του Ζαχαριάδη. Ένας από αυτούς ήταν ο Μίσος Παρτσαλίδης. Ο Ζαχαριάδης τον διέγραψε από το κόμμα. 10 χαρακτηρισμούς του αποδώσανε και τον στείλανε μετά έξω στη Γερμανία σε μια πόλη να δουλεύει. Απέναντι βάλανε ένα ραδιόφωνο το οποίο συνέχεια μίλαγε εναντίον του. Την τραγικότερη τύχη είχε ο Κώστας Καραγιώργης, διευθυντής του Ριζοσπάστη και στρατηγός των ανταρτών. Ο Καραγιώργης συνελήφθη το 1950 στο Βουκουρέστι, στη διάρκεια μιας συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Είχε μόλις ασκήσει κριτική στο Ζαχαριάδη. Σε συνεργασία με την ρουμανική ασφάλεια, οι οπαδοί του Ζαχαριάδη τον ανέκριναν και τον βασάνιζαν σχεδόν επί ένα χρόνο. Του ζητούσαν να ομολογήσει ότι ήταν από παλιά πράκτορας της ασφάλειας. Έμεινε 4,5 χρόνια στην απομόνωση. Στο τέλος πέθανε κάτω από άθλιες συνθήκες, φυματικός, εξαθλιωμένος στη φυλακή, πεινώντας, άρρωστος χωρίς γιατρό, χωρίς μια κοινή και ούτω καθεξής. Και στο τέλος πέθανε, τον ρίξανε σε μια αίθουσα μελοθάνατων, τιμοθάνατων μάλλον, και εκεί πέθανε ένα βράδυ. Ένα από τους στελέχη που ο Ζαχαριάδης δεν εμπιστεύονταν ήταν ο Νίκος Πλουμπίδης. Ήταν επικεφαλής του παράνομου κλιμακίου του ΚΚΕ στην Ελλάδα. Ήταν φοβερή προσωπικότητα. Ήταν καλός παράνομος. Σκεφτείτε ότι τον κυνηγάει όλη η ασφάλεια και δεν μπορεί να τον πιάσει. Αφάνταστα αδύνατος, με πρόσωπο πολύ άσπρο, γιατί έμενε και πολύ κλεισμένος και πάρα πολύ εξαϊλωμένο, με δύο πανέξυπνα μάτια, αστράφτανε τα μάτια του, και με ένα πάρα πολύ κοφτερό μυαλό. Η ζωή του Πλουμπίδη αποτελεί παράδειγμα κομμουνιστικής αυτοθυσίας. Οι αδελφοί του και ο γαμπρός του είχαν εκτελεστεί για κομμουνιστική δράση. Η γυναίκα του Ιουλία ήταν ήδη στη φυλακή, καταδικασμένη σε ισόβια κάθερξη. Η υπόλοιπη οικογένειά του είχε εξοριστεί. Ο ίδιος ήταν φυματικός. Ανεβαίναμε ένα ανηφοράκι ασήμαντο. Είχε 160 σφιγμούς, δύσπνια. Και το ανέβαινε. Μπορούσε άλλος να έχει σοριαστεί χάμα. Το ανέβαινε. Ξέρετε, είχαμε μια απίστευτη θέληση. Δηλαδή η πίστη γκρεμίζει βουνά που λένε. Ο Νίκος Πλουμπίδης πίστευε ότι η αποχή του ΚΚΕ από τις εκλογές του 1946 ήταν ένα θανάσιμο λάθος που οδήγησε στον εμφύλιο πόλεμο. Ήταν κατά του εμφυλίου, κατά της αποχής, η οποία μεσοκόστησε τόσα. Πάρα πολλά μεσοκόστησε. Γιατί είχε πολλές διαφωνίες. Και εκεί ήταν που ο Ζαχαριάδης τον αντιπαθούσε. Του έκανε πόλεμο. Και η εξόντωση ποια ήταν? Όχι σε χαφιές. Ο Ζαχαριάδης δεν είχε κατηγορήσει ευθέως τον Πλουμπίδη. Διέδιδε όμως ότι ήταν ύποπτος για χαφιεδισμό. Το 52 το Σεπτέμβρη με φωνάζει μια μέρα ο Ζαχαριάδης. Και μου λέει ότι γιατί σε λέει, θα φύγεις, θα πας κάτω στην παρανομία και θα σε ενημερώσει συγκεκριμένα ο Βλαντάς. Όταν μου έδωσε ο Βλαντάς τις εντολές, μου λέει το εξής. Άμα θα πας κάτω πρώτα μακριά από τον Πλουμπίδη. Τον Μπάραμα τον λέγανε τότε. Διότι είναι ύποπτος, έχουμε πληροφορίες ότι είναι χαφιές. Λοιπόν, καμία συνάντηση μαζί του. Ένας από τους ανθρώπους που είχαν μηνύσει στον Ζαχαριάδη τις υποψίες τους για τον Πλουμπίδη ήταν ο Σταύρος Κασιμάτης. Στον εμφύλιο, ο Κασιμάτης και τρεις ακόμη νεολαίοι του κόμματος ξεκόπηκαν από τις λιγοστές δυνάμεις του Πλουμπίδη και αποφάσισαν να δράσουν αυτόνομα. Όταν λοιπόν γίνανε τα χτυπήματα του 49 στην καρδιά της παράνομης οργάνωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος και πιάστηκε ο Αναστασιάδης και διάφοροι άλλοι, έψαχνα να βρω τον Πλουμπίδη, δεν μπόραγα να τον βρω, που ήταν καθοδηγητής μου, και σκέφτηκα ότι να μαζέψω τους νεολαίους και να προσπαθήσουμε να κάνουμε δουλειά ανεξάρτητη, όχι μόνο στη νεολαία, αλλά και στο κόμμα.
η ομάδα των νεολαίων ήθελε να αποκτήσει επαφή με την εξόριστη ηγεσία του κόμματος στο Βουκουρέστι. Μόλις λίγες μέρες μετά το οριστικό τέλος του εμφυλίου, ένα από τα τέσσερα μέλη της ομάδας έκανε κάτι παράτολμο. Η ιδέα ήταν του Σταύρου του Κασιμάτη, να αποκτήσουμε μια επαφή με το κόμμα έξω. Είχε τελειώσει πια εμφύλιος, πρέπει να ήταν Σεπτέμβριο του 49 αυτό. Και μου είπε μια μέρα, δεν το ξέρανε πολύ αυτό, ότι σκέπτομαι να αποκτήσουμε ένα να στείλουμε ένα σημείωμα μέσω της Σοβιετικής Πρεσβείας. Μου λέει, πας εσύ στην Πρεσβεία? Είπα, πάω. Δεν σκέφτηκα καθόλου να πω όχι. Ό,τι κάναμε ήταν δύσκολο, ό,τι κάναμε ήταν επικίνδυνο. Στις συνθήκες του ψυχρού πολέμου ήταν κάτι παραπάνω από επικίνδυνο. Ισοδυναμούσε με κατασκοπία. Είναι χαρακτηριστικό ότι θεωρούσαμε ότι όποιος ήταν μέσα στην Πρεσβεία ήταν φίλος μας. Μάλλον έτσι θα ήταν, αλλά εγώ έμπαινα με αυτή την πεποίθηση. Βρήκα λοιπόν κάποιον και του είπα ότι εγώ είμαι από την παράνομη οργάνωση του ΚΚΕ. Και τότε αυτοί τηλεφωνήσανε και ήρθε στην Πρεσβεία ο ανταποκριτής του ΤΑΣ. Λεγόταν Βιλιτσάνσκι. Ο ανταποκριτής του πρακτορείου ΤΑΣ βεβαιώθηκε για την ταυτότητα της Λαζάρου. Σε επόμενες μέρες κανόνισαν μια μυστική συνάντηση. Το ραντεβού ήταν στη Λεωφόρο Συγκρού. Έπρεπε να περπατάω στο ύψος του Αγίου Σώστη προς το Φάλιρο. Τότε η Λεωφόρο Συγκρού ήταν σαν απόκεντρος δρόμος. Λοιπόν, το αυτοκίνητο κατέβαινε τη Λεωφόρο Συγκρού και κάποια ώρα σταματήσαν δίπλα μου. Εγώ πρέπει να περπατούσα 10 λεφτά. Ήταν ο Βιλιτσάνσκι και ένας σοφέρ. Ήταν αυτοκίνητο του διπλωματικού σώματος. Μπήκα μέσα στο αυτοκίνητο, πήγαμε προς το Φάλιρο, μεγάλη διαδρομή, έδωσα αυτό και μετά με φέρανε και με αφήσανε στην Ιασμίνη. Μια φορά το μήνα, η Λαζάρου παρέδιδε στο Βιλιτσάνσκι ένα γράμμα για τον Σαχαριάδη. Εκεί ο Κασιμάτης μετέφερε την υποψία ότι ο Πλουμπίδης ήταν πράκτορας της ασφάλειας. Είχαν έρθει 5-6, δεν ξέρω πόσες εκθέσεις από την Ελλάδα, με υπογραφή του Κασιμάτη, στις οποίες επέμενε ο Κασιμάτης ότι ο Μπάρμπας, έτσι τον έλεγε, ο Μπάρμπας είναι ύποπτος. Διατύπωνα υποψίες. Ποιες είναι οι υποψίες αυτές? Παραδείγματος χάρη, δεν τον επιάσανε. Άρα είναι φάκα. Είναι παγίδα. Διατύπωνα υποψίες. Γιατί παραβιάζει τους συνωμοτικούς κανόνες? Αυτά είναι στοιχειώδη. Όμως ο Κασιμάτης δεν ήξερε κάτι. Ότι πριν ο Τζεφρόνης φύγει για την Ελλάδα, ο Ζαχαριάδης και οι συνεργάτες του τον προειδοποίησαν να προσέχει ένα ακόμη στέλεχος. Και έχει, λέει, υπόψη ότι έχουμε αμφιβολίες, υποψίες και για τον Κασιμάτη. Αν εντάξει. Και στο λέω, και το πήγε το γίνεται για τον Κασιμάτη, τον έξω από την κατοχή. Τον είδα λίγο έτσι, με είδε λίγο που ανησύχησα, όταν μου το είπε αυτό. Μου λέει, άξε πως το λέω εγώ, λέει, που είμαι συγγενής του. Το Νοέμβριο του 52 ο Πλουμπίδης έπεσε στα χέρια της ασφάλειας. Ο Τζεφρόνης, παράνομος στην Αθήνα, άκουσε την είδηση στο ραδιόφωνο. Εγώ με το Φιλίνι, γιατί εγώ τα είχα πει στο Φιλίνι αυτό που μου είχαν πει έξω για τον Πλουμπίδη, όταν το ακούσαμε λίγο έτσι σαν να χαμογελάσαμε. Ύστερα από 2 μέρες, μου φαίνεται, το βράδυ, ακούγαμε τη φωνή της ελεύθερης Ελλάδας απ' έξω και λέει ότι η ασφάλεια, λέει, ανακοίνωσε ότι συνελήφθη από 20 ετίας πράκτορας δικός της στις γραμμές του ΚΚΕ. Ο Ζαχαριάδης είχε επισήμως πλέον καταγγείλει τον σύντροφό του για χαφιέ. Οι περισσότεροι κομμουνιστές τον πίστεψαν. Συνδέθηκε αυτή όλος ο αγώνας και του καθενός μας, ας πούμε, αυτή το έργο και η πίστη, με την πίστη και στην ηγεσία. Και ήταν τότε αδιανόητο να φανταστούμε ότι είναι τόσο διεφθαρμένοι αυτοί οι ηγέτες. Γι' αυτό και το πιστέψανε τότε. Το μοναδικό στέλεχος του κόμματος που τόλμησε να διατυπώσει διαφορετική γνώμη ήταν η Έλλη Παπά. Στη δίκη του Μπελογιάννη, η Παπά είχε επίσης καταδικαστεί σε θάνατο, αλλά η ποινή της δεν είχε εκτελεστεί. Από τη φυλακή έστειλε ένα σημείωμα στην ηγεσία του κόμματος. Και προσπάθησα και ενημέρωσα το κόμμα και με πολύ έτσι συγκράτηση. Κάντε μια διακριτική έρευνα, τους έγραφε στο πρώτο σημείωμα που έστειλα. Δεν είναι χαφιές. Ψάξτε αλλού. Με διακριτική έρευνα, γιατί όλοι είμαστε στο στόμα του λύκου. Έγραφε σε αυτό το σημείωμα. Και μάλιστα το είχα στείλει γαλλικά.
Και μετά ζητούσαν, τους έλεγα ότι αν θέλουν και άλλες λεπτομέρειες μπορώ να τους στείλω. Η απάντηση της ηγεσίας έφτασε αμέσως. Καθαίρεση. Μου ήρθε μία απόφαση τόση με την καθαίρεση μου από το γραφείο των κρατουμένων στη φυλακή. Και έμεινα στη φυλακή χωρίς καμία υπεύθυνη δουλειά. Δηλαδή υπήρχε αυτή η πεποίθηση εκεί που την συνάντησα και πολύ πρόσφατα. Το κόμμα δεν κάνει ποτέ λάθος. Και αν κάνει δεν θα το αναγνωρίσει ποτέ. Το κόμμα, όταν λέμε η ηγεσία του κόμματος. Το καλοκαίρι του 1953 ξεκίνησε στο στρατοδικείο η δίκη του Πλουμπίδη. Οι εχθροί του τον κατηγορούσαν για κατάσκοπο. Οι σύντροφοί του ότι ήταν πράκτορας της CIA και των Αμερικανών. Ο Γιάννης Μπαρίνος, νεαρός τότε δημοσιογράφος, κάλυπτε τη δίκη. Η ατμόσφαιρα ήταν παγερή. Ο Πλουμπίδης τότε εντυπωσίασε, τουλάχιστον εμένα που ήμουν πολύ νέος, γιατί ήταν φηματικός και έκανε και αιμοπτήσεις μέσα στο δικαστήριο. Στη δίκη, ο Πλουμπίδης αρνήθηκε να κάνει έστω και την παραμικρή νήξη εναντίον του Κουκουέ ή της ηγεσίας του. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν δεχόταν να κατηγορείται το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έλεγε, για να το λέει αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα και να με κατηγορεί ως προδότη, θα έχει τους λόγους του, υπηρετεί κάποια συμφέροντα τα οποία εγώ δεν γνωρίζω, διότι δεν βρίσκομαι σε επαφή μαζί του. Αλλά το να βλέπεις έναν άνθρωπο να αντιμετωπίζει με τέτοιο φανατισμό την επίθεση που του έκανε και την λάσπη που του έριχνε το Κομμουνιστικό Κόμμα, σκεπτόμουν με φόβο πώς θα συμπεριφερόταν ο άνθρωπος αυτός εάν αποκτούσε την εξουσία. Ο Πλουμπίδης καταδικάστηκε σε θάνατο. Τον Αύγουστο του 1954, όταν έφτασε στο τέλος του, η υγεία του είχε χειροτερεύσει. Έμοιαζε πολύ με τον Χριστό, πάρα πολύ με τον Χριστό. Όταν τους εχθρούς του, να πούμε, τους δίνει άφεση αμαρτιών, βέβαια, μοιάζει με τον Χριστό. Και με τον τρόπο αυτό, δηλαδή με την εκτέλεσή του, αποδείκνει ότι δεν ήταν χαφιές. Και λέει, επιτέλους, αποδεικνύει ότι δεν είμαι αυτός που με κατηγορείται. Μερικοί δημοσιογράφοι κατάφεραν να φτάσουν έγκαιρα στον τόπο της εκτέλεσης. Ένας από αυτούς ήταν ο Παναγιώτης Αγκαβανάκης. Διασκορπιστήκαμε και αρχίσαμε να σκαρφαλώνουμε τη ράχη, δηλαδή σχεδόν σερνόμαστε απάνω. Εγώ έσκησα τα ρούχα μου. Και εν πάση περιπτώσει κατόρθωσα και έβγαλα το κεφάλι μου από τη ράχη αυτή, ναι, απάνω. Αυτό που είδα ήταν τον Πλουμίδη ζωηρός και στεντορίος να φωνάζει: Ζήτω η Ελλάς, ζήτω το ΚΚΕ. 2-3 φορές τον άκουσα. Το πήρ και εν συνεχεία είδα και τον αξιωματικό να πηγαίνει κοντά και να του ρίχνει τη χαριστική βολή. Την επόμενη της εκτέλεσης, οι φωτογραφίες του νεκρού δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες. Αλλά ο Ζαχαριάδης διέταξε το σταθμό να μεταδώσει ότι επρόκειτο περί σκηνοθεσίας. Ο πραγματικός Πλουμπίδης, είπε, ήταν στις ΗΠΑ, όπου καιροκάνιζε τα αργύρια της προδοσίας του. Μας έκανε μεγάλη εντύπωση μετά που οι σταθμοί μετέδιδαν ότι είναι ψέματα και τα λοιπά. Γιατί το βράδυ, εγώ πήγα σε ένα καφενείο αργά και ήταν ένας μπακούρης του Παρατήματος Ασφαλείας του 23ου Τμήματος. Και λέει, οι σταθμοί μεταδίδουν ότι είναι ψέματα. Και πετάγομαι εγώ και λέω, όχι ρε παιδιά, είναι αλήθεια, ήμουν εγώ εκεί πέρα. Η συντριπτική πλειοψηφία πίστεψε και πάλι την ηγεσία. Δηλαδή, η πίστη και η αντίληψη περί του αδυσόπιτου αγώνα ανάμεσα στις δύο παρατάξεις, Αμερική και Σοβιετική Ένωση, μπορεί να φτάξει και μέχρι σκηνοθεσία. Πρέπει να δείτε το γενικότερο κλίμα και να, όχι για να δικαιολογηθώ σας τα λέω αυτά, για να καταλάβει κανένας πώς εγώ έφταξα εκεί. Υπήρχε ένα καθεστώς που πιστεύαμε ό,τι έλεγε το κόμμα, αυτό τραγωδία ήταν, αλλά ήταν έτσι. Είχαμε μια απόλυτη πίστη και αυτό ήταν το τρωτό. Είχε εκτελεστεί η αδελφή του και ο γαμπρός του. Η γυναίκα είχε καταδικαστεί ήδη σε ισόβια. Η υπόλοιπη οικογένεια ήταν εξορισμένη. Όταν είχαν συμβεί αυτά στον Πλουμπίδη, πώς μπορεί να πιστεύατε εσείς ότι ήταν χαφιές? Εγώ πίστευα τυφλά. Δεν είχα στοιχεία, ας πούμε. Πίστευα τυφλά. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα σχήμα λογικό που κάνετε, αλλά εγώ, ας πούμε, ξεπερνάω τη λογική με την πίστη μου. Είχα πίστη στην καθοδήγηση του κόμματος. Το 1952 ο Σταύρος Κασιμάτης κατάφερε να περάσει στα σύνορα και να φτάσει στο Βουκουρέστι. Ο Ζαχαριάδης τον διόρισε αναπληρωματικό μέλος του πολιτικού γραφείου. Λίγο όμως καιρό μετά, ο Κασιμάτης βρέθηκε στη θέση του κατηγορούμενου. Έρχεται ο Ακριτίδης μετά 1,5 μήνα
Και τον του λέει ο Ζαχαριάδης καθαρά, κοίταξε, ο Σταύρος είναι χαφιές, αλλά επειδή δεν συμφέρει στο κόμμα να βγάλουμε ότι έχουμε στο πολιτικό γραφείο ένα χαφιέ, θα τον βγάλουμε καταχρεστή. Ο Κασιμάτης κατάλαβε ότι τον υποψιάζονταν. Εγώ είμαι τσακισμένος, ούτε μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Ήταν τραγική περίπτωση, ήθελα να σκοτωθώ. Και τον Αύγουστο που έρχεται ο Βλαντάς από τη Μόσχα, του λέω ότι ρε Μίτσο, ήταν συγγενής μου. Του λέω ρε Μίτσο, μου φέρθηκαν σαν να ήμουν εχθρός. Και αυτός πάει και το λέει στο Ζαχαριάδη. Και έπειτα από ένα διάστημα ο Ζαχαριάδης βάζει στο πολιτικό γραφείο ότι αυτός είπε ότι του φερθήκαμε σαν εχθρό. Προτείνω να εφαρμοστεί η απόφαση. Και με στέλνουν στο κολχόζ Νέα Ζωή. Η Νέα Ζωή ήταν ένα κρατικό αγρόκτημα στην Πολωνία, ειδικά φτιαγμένο για τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες. Άγωνη περιοχή ήταν τρέλα. Το καλοκαίρι έκανε το πρωί κρύο. Το μεσημέρι στις 11 έκανε αφόρητη ζέστη, ανέβαινε στα 40 και ακριβώς δημιουργό τους στενεφώσεις και έπεφτε μια καταρακτώδης βροχή μετά τις 2. Το βράδυ κρύο πάλι. Αυτά ήταν τα καλοκαίρια. Ήταν δηλαδή, ο χειμώνας ήταν πολύ βαρύς. Ενώ οι Πολωνοί μας είχαν προτείνει να μας δώσουν ένα κολχόζ, ένα κτήμα δηλαδή μεγάλο, στις δυτικές περιοχές της Πολωνίας, που ήταν και προοδευμένες, ξέρεις, και υπήρχε και μέσα, ας πούμε, καλλιέργειες καλύτερα και καταξής, ο Ζαχαριάδης επέλεξε αυτό το κολχόζ, το οποίο ήταν ακριβώς στο τριεθνές σημείο μεταξύ Πολωνίας, Ουκρανίας ή Λευκορωσίας και Τσεχοσλοβακίας. Το πλέον ακρότατο σημείο δηλαδή της πολωνικής επικράτειας. Και αυτό το έκανε για να κρατάει τον κόσμο εκεί, ας πούμε, απομονωμένο. Η Νέα Ζωή χρησιμεύε και ως τόπος εξορίας για τους Έλληνες κομμουνιστές. Ανάμεσά τους ήταν πολλοί αξιωματικοί της αεροπορίας, που στον εμφύλιο πόλεμο είχαν περάσει με το μέρος του ΚΚΕ. Αυτούς τους θεωρούσαν ύποπτους, βασικά από υποδείξεις της ΚΚΕ. Κυρίως δουλεύανε ως καραγωγείς, μεταφέροντας τρόφιμα στους στάβλους. Τα τρόφιμα αυτά ήταν καλυμμένα έξω με σωρούς, με χώμα, σκάβανε για να τα βγάλουν. Το σκάψιμο το χειμώνα ήταν σαν πέτρα το χώμα. Εν πάση περιπτώσει φορτώνανε και πηγαίνανε, αυτή ήταν η δουλειά τους. Ήταν αδύνατοι σαν άγιοι, ας πούμε, του 4ου μετά Χριστό αιώνα. Σιωπηλοί, μελαγχολικοί, αλλά κρατάγανε. Η Έλληνες εξόριση του Ζαχαριάδη είχα την ίδια στάση με τους Σοβιετικούς κρατούμενους στα γκουλάκ του Στάλιν. Λοιπόν, σας προτρέπω να διαβάσετε μια μέρα του Ιβάν Ντενίσοβιτς, του Σοντζενίτσεν. Λοιπόν, εκεί λέει για έναν αξιωματικό ναυτικού που πιστεύει ότι αυτός είναι αθώος και γι' αυτόν έχει γίνει λάθος, ενώ όλοι οι άλλοι είναι ένοχοι. Δηλαδή, δεν μπορείς να πιστέψεις ότι το κόμμα έχει κάνει λάθος για όλους αυτούς. Όχι. Εσύ μπορεί να πιστεύεις ότι δεν είσαι, αλλά για τους άλλους λες κάτι έχουν κάνει αυτοί, δεν μπορεί όλους να τους έχουν μαζέψει. Είχα ένα ραδιόφωνο και έπιανα το βράδυ 2-3 σταθμούς. Έπιανα κάτι τραγούδια της Edith Piaf. L'autre côté la rue il y a un figue, in belle figue, ακόμη το θυμάμαι αυτό. Τρελαινό. Ένα σαραβαλιασμένο ραδιόφωνο από την Εσθονία, ξέρω εγώ, που το βρήκαν εκεί. Και έπιανε κάπου έτσι στα βραχαία. Ήτανε απίθανη δοκιμασία. Απίθανη δοκιμασία. D'un bout à l'autre de la semaine, sur les boulevards, dans les faubourgs, on les voit traîner par centaines, leurs quatre salles et leurs amours, dans des chemises de 10 jours. Εκείνη ένα γεγονός έμενε να αλλάξει τη ζωή όλων των ηρώων μας. Ο Στάλιν πέθανε. Και με το θάνατό του ξεκίνησαν ένας αγώνας ζωής και θανάτου για τη διαδοχή του στην ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης. Περισσότερο λοιπόν από κάθε άλλη φορά, η τύχη του ΚΚΕ εξαρτιόταν από τη μάχη εξουσίας μέσα στο Κρεμλίνο. Μάρτιο του 1953 ο Στάλιν πέθανε. Ήταν μια είδηση που προκάλεσε σοκ στους κομμουνιστές όλου του κόσμου.
Εγώ ήμουν στο Βουκουρέστι τότε. Νόμιζες ότι ο κόσμος χάνεται επειδή έφυγε ο Στάλιν. Τον πονέσαμε σαν πατέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την ώρα που γινόταν στη Μόσχα η κηδεία του Στάλιν, έγιναν παρελάσεις πένθυμες σε όλες τις πρωτεύουσες. Λοιπόν, στην Πολωνία θυμάμαι ότι ο κόσμος περπατούσε και έκλαιγε. No, my father did not cry and I was just very angry on him because when he came back, I remember it was late in the evening, the same day he came and he was very tired and cold. Stalin died and he sat on the sofa and I was so affected by this and I was even begin to cry. And then he told, so tired I will go to sleep, and I was so angry to how he can go to sleep when Stalin died. So it was different. He knew who died. I did not. Ο Νικίτα Χρουτσόφ είχε άλλα πράγματα στο μυαλό του. Έδινε μια σκληρή μάχη για τη διαδοχή. Αντίπαλός του ήταν ο πανίσχυρος Λαβρέντι Μπέρια. Μπέρια, who was the deputy prime minister in charge of KGB and all these police things. Very active, very clever man, very brutal. They can do everything. He was a real killer. Soon it became clear that Beria is preparing to seizing the power. And because they knew him very well, they knew that when he will take the power, he will execute all others. Ακολούθησε μια κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτμπυρό. Ο Γρουτσόφ πήγε στο Κρεμλίνο έτοιμος για όλα. Είχε ένα πιστόλι στο σακάκι του. He told that he carried the gun. And I think that other also, because it was not easy moment, because Beria just concentrate his troops around the Moscow, and he control all the security inside Kremlin. So my father and the people who plotted against Beria, they had five or six generals who was not so good fighters when you're beginning to shoot each other on really fighting. So they were scared. They tried to be prepared as much as they could. Μπροστά στο φόβο του Μπέρια, τα υπόλοιπα μέλη της ηγεσίας συντάχθηκαν με τον Χρουτσόφ. Στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Μπέρια συνελήφθη. Λίγους μήνες αργότερα, εκτελέστηκε ως πράκτορας του υπεριαλισμού. Στην ιστορία του κομμουνισμού, ήταν ένας από τους εκατοντάδες θύτες που έπεσε τελικά θύμα της δικής του πρακτικής. Ο Χρουστσόφ πήρε μέτρα φιλελευθερωποίησης. Οι πολιτικοί κρατούμενοι άρχισαν να βγαίνουν από τα γκουλάκ. Το κλίμα άλλαζε. Οι άνθρωποι ανέπνεαν ελεύθερα, αφού να φανταστείς εμείς ακόμα πλέον αρχίσαμε και παίζαμε και χαρτιά, που απαγορευόταν έως τότε. Μαζευόμαστε στα Σαββατοκύριακα και παίζαμε και πόκερ. Ήταν και αυτό εκδήλωση εκδημοκρατισμού. Άρχισαν τότε, ας πούμε, για πρώτη φορά να δημοσιεύονται στατιστικές για την πορεία της οικονομίας, ενώ τότε ήταν απόρριτα όλα αυτά. Όσοι διάβαζαν σοβιετικό τύπο κάτω από τις γραμμές, παρατήρησαν ένα περίεργο φαινόμενο. Η Πράβδα κάθε μέρα είχε ένα κύριο άρθρο που ασχολιόταν με κάποιο θέμα της παραγωγής, της πολιτικής, της αγροτικής οικονομίας. Και η βάση του άρθρου ήταν τα τσιτάτα του Στάλιν, τα βάζει Στάλιν Καβαρίτ. Όταν πέθανε λοιπόν ο Στάλιν, από την επομένη, τα τσιτάτα του Στάλιν έπαψαν να προβάλλονται με μαύρα γράμματα. Και ύστερα από λίγο δεν υπήρχαν καν τσιτάτα του Στάλιν στα άρθρα της Πράβδα. Μία από τις σημαντικές ενέργειες του Χρουτσόφ ήταν η αποκατάσταση των σχέσεων με τον Τίτο. Ο Λευτέρης Μαυροϊδής έμαθε τα νέα πριν ακόμη ανακοινωθούν επισήμως. Ένα απόγευμα τον επισκέφθηκε ο διευθυντής της Πολωνικής Ραδιοφωνίας. Ήρθα πάνω λοιπόν ο Ζδάνσκι και μου λέει: έρχομαι από την Κεντρική Επιτροπή και έχω να σου πω νέα συνταρακτικά. Ήμουν ο μόνος φαίνεται εκείνη την ώρα στο σταθμό. Μου λέει: άμα μου κάνει ένα καφεδάκι, θα σου πω νέα. Λέω: εντάξει, είχα ένα ρεσό το λένε εκεί, ένα ηλεκτρονικό καμινετάκι και είχα ένα μπρικάκι και καφέ. Έκανα καφέ ελληνικό που άρεσε πολύ στους Πολωνούς. Του κάνω το καφτάκι, λοιπόν, άκου να σου πω, μου λέει: κάτσε στη θέση σου. Λοιπόν, ο Τίτο δεν είναι προδότης. Του λέω: τι? Μου λέει: αυτό που ακούς. Ο Τίτο δεν είναι προδότης. Εγώ λοιπόν έμεινα για μια στιγμή έτσι. Λέω: και όλα αυτά που λέγαν, όλα αυτά που λέγαν μου λέει ήταν ψέματα. Ύστερα σκέφτομαι, του λέω. Έρχονται στο νόμο οι δίκες. Και οι δίκες. Ήρθε η δίκη του Τράιτσα Κωστόφ, βέβαια. Και οι δίκες, μου λέει, και οι δίκες πλαστές. Αν ο Τίτο δεν ήταν προδότης, τότε κατέρεε όλη η θεωρία του Ζαχαριάδη για το πισόπλατο χτύπημα. Το ΚΚΕ έπρεπε να ψάξει σε εσωτερικές αιτίες για την ήττα στον εμφύλιο.
Αυτό ακριβώς έκανε ο Πάνος Δημητρίου, ένας τέλεχος του κόμματος στην Τασκένδη. Σε αυτή τη σοβιετική πόλη είχε καταφύγει ένα μεγάλο μέρος των ανταρτών μετά την ήττα στον Εμφύλιο πόλεμο. Σε ένα τοπικό κομματικό έντυπο, ο Δημητρίου έγραψε ένα θεωρητικό άρθρο, αλλά με σαφείς πολιτικές αιχμές. Πόσο μας χρειάζεται η παιδεία, η μαρξιστική, βεβαίως. Ιδιαίτερα εμάς τους Έλληνες, όπου λόγω του χαμηλού επίπεδου του θεωρητικού του κόμματος και της ηγεσίας του, διαπράξαμε πολλά λάθη, τα οποία τα πληρώσαμε την απώλεια δύο αγώνων, δύο ένοπλων αγώνων, δύο παραστάσεων λέγαμε τότε, έτσι, της αντίστασης και του εμφυλίου πολέμου. Αυτές οι φράσεις ιδιαίτερα ήταν μοιραίες, ότι χάσαμε τους αγώνες αυτούς λόγω του επίπεδου γενικότερα του κόμματος, αλλά ειδικότερα της ηγεσίας. Ήταν κάτι το πρωτοφανές. Κανείς άλλος δεν είχε κατηγορήσει ευθέως την ηγεσία. Η οργάνωση της Τασκένδης είχε πολύ μεγάλη σημασία. Ήταν η μεγαλύτερη του ΚΚΕ, με 7.500 μέλη. Ο Ζαχαριάδης πήγε στην Τασκένδη και ζήτησε να συναντήσει τον Δημητρίου. Είπε σε όλους τους συνεργάτες του να φύγουν από το γραφείο. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν τετ-α-τετ. Με έχεις απογοητεύσει, Δημητρίου. Λέω, γιατί εγώ σε προετοίμαζα, λέει, να σε καλέσουμε στην έδρα της αυτής, να προσκληθείς στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά με τη στάση με αυτό που κάνεις εδώ πέρα, μου έκανε άσχημη εντύπωση και ίσα-ίσα περισσότερο με όθησε στο να κρατήσω μια στάση άρνησης. Η συνάντηση κατέληξε σε διέξοδο και ο Δημητρίου έκανε να φύγει. Μόλις πλησίασε την πόρτα, Δημητρίου, σταμάτησε. Να ξέρεις ότι εσύ πατάς σε σάπιο σανίδι. Εγώ πατάω σε γερό σανίδι. Δεν σε καταλαβαίνω, Λουσίδη. Νομίζεις πως έχεις την υποστήριξη των Σοβιετικών. Μερικοί σε υποστήριξαν. Αλλά εγώ έχω την πλειοψηφία μαζί μου. Έμενα άναυδος, δηλαδή. Έτσι. Πρώτη φορά άκουγα ότι με υποστήριξαν ορισμένοι. Έτσι. Βγήκα έτσι αρκετά ταραγμένος και σκέφτηκα ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει σοβαρά ζητήματα με τη σοβιετική ηγεσία. Ο ηγέτης του ΚΚΕ έπαιζε το τελευταίο του χαρτί. Στο Κρεμλίνο, η μάχη ανάμεσα στον Χρουτσόφ και τους υποστηρικτές του Στάλιν δεν είχε κριθεί οριστικά. Ο Ζαχαριάδης είχε συμμαχήσει με τους αντιπάλους του Χρουτσόφ. Για να ελέγξει την Τασκένδη, προσπάθησε να διαγράψει τον Δημητρίου. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν όπως παλιά. 500 άνθρωποι. Μια μεγάλη αίθουσα ενός μεγάλου θεάτρου. Και αφού μου είπαν να μου έδωσε το λόγο για να κάνω αυτοκριτική, εγώ αρνήθηκα να κάνω αυτοκριτική. Δηλαδή τον ακούσατε τον Δημητρίου και την άρνησή του να παραδεχτεί, ας πούμε, και τα λοιπά, για το άρθρο που έγραψε. Προτείνω τη διαγραφή του. Ποιος είναι υπέρ. Όταν το 1 τρίτον, ποιος είναι κατά. Δάσος στα χέρια. Λέω, τι γίνεται. Μερικά δευτερόλεπτα έμεινε έτσι. Αποσβολωμένος. Το Σεπτέμβριο του 1955, ο Ζαχαριάδης αποφάσισε να καθαρέσει ολόκληρη την ηγεσία της Τασκένδης. Κατηγόρησε τους περισσότερους ότι ήταν προδότες και πράκτορες των Γερμανών. Αλλά οι συνεργάτες του, που ανέλαβαν να εφαρμόσουν την απόβαση, βρήκαν αντιμέτωπους τους διαγραμμένους. Όλοι φάγανε ξύλο, από εμάς τους αντιζαχαριαδικούς. Λοιπόν, αυτό έγινε, δεν μπορώ να πω λέει, ότι έγινε άγριο ξύλο, όμως φάγανε κάτι, χλωσίες και λοιπά, ξέρω εγώ, κάτι έγινε φασαρία. Οι ζαχαριαδικοί οργανώθηκαν και πέρασαν στην αντεπίδεση. Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν στις 2 το πρωί. Πέσαμε να κοιμηθούμε. Τρισάρα πολύ, πέρασε καμιά ώρα, γίνεται ο χαλασμός. Ορμάνω όλος αυτός ο συρφετός, εκατοντάδες άνθρωποι. Μείνανε κάπου 15 εμόφρητοι και ανέστητοι. Χτυπούσαν δηλαδή τα σπίτια σαν να είναι παρακρατικές οργανώσεις. Τα παιδιά με τα εσώρουχα τους βγάζαν έξω. Σε μερικούς προσπαθούσαν όλοι να χτυπήσουν. Οι ηγετικά στελέχη θέλουν όλοι να κουμπίσουν, να χτυπήσουν κλπ. Φοβερά γεγονότα πραγματικά γίνηκανε. Μας ήρθαν έξω στην αυλή και εκεί να σου πω τι γινόταν. Σαν τους λύκους πέθανε. Χτυπούσανε, ζωστάνανε και τα λοιπά. Κλωτσούσανε, βρίζανε.
πέσαμε αιμόφυλτοι. Εκεί έγιναν πάνω από 200 πήγαν τραυματίες στα νοσοκομεία. Του Δημητρίου του κόψανε τα αυτή. Του κόψανε με το δόντια ένα κομμάτι αυτή. Εκεί την ώρα που μας αφήνανε κάποιος από πίσω μου, από τη μανία του, μου δάκασε το αυτή και μου κόψε ένα κομμάτι. Φαίνεται και τώρα, αλλά έχω κάνει μια εγχείρηση. Σε τέτοιο βαθμό δηλαδή. Χρειάστηκε να επέμβει ο Σοβιετικός στρατός για να σταματήσουν οι συγκρούσεις. Σύντροφοι στα όπλα μερικά χρόνια πριν ήταν τώρα ορκισμένοι εχθροί. Για να κερδίσει τον εμφύλιο πόλεμο μέσα στο Κουκουέ, ο Ζαχαριάδης συγκέντρωσε όσες περισσότερες δυνάμεις μπορούσε. Ανακάλεσε τον Σταύρο Κασιμάτη από τη Νέα Ζωή και τον έβαλε ξανά στο πολιτικό γραφείο. Δεν του έδωσε καμιά εξήγηση ούτε για την εξορία, ούτε γιατί τον ξαναγύρισε πίσω. Όχι, τίποτα. Τίποτα. Ούτε και εγώ ρωτάω. Λέω, άσε να κατασταλάξω τα πράγματα, να μην κάνω τώρα τον προπέτη. Δύο μήνες μεσολαβούνε. Φεύγει ο Ζαχαριάδης για το 20ο συνέδριο και γίνεται η αλλαγή. Τον Φεβρουάριο του 1956, 1400 αντιπρόσωποι και απεσταλμένοι από 55 αδελφά κόμματα συγκεντρώθηκαν στη Μόσχα για το 20ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Τις ημέρες εκείνες, ο Δημητρίου συνέταξε μια επιστολή εκ μέρους 36 τελεχών της Τασκένδης που διαφωνούσαν με τον Ζαχαριάδη. Ζητούσαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης να επιληφθεί της κρίσης στο ΚΚΕ. Ο Δημητρίου ταξίδεψε στη Μόσχα και παρέδωσε την επιστολή στην Κεντρική Επιτροπή του Σοβιετικού Κόμματος. Για τρεις μέρες δεν πήρε καμία απάντηση. Τότε εμφανίστηκε ένας εκπρόσωπος των Σοβιετικών. Πάρε και τα πράγματά σας, λέει, και κατεβείτε κάτω. Όχι, λέω, άμα πάρουμε και τα πράγματά μας, τα πράγματα είναι σκούρα. Σου ξέρεις, γιατί να πάρουμε τα πράγματά μας. Εξορία, υποθέσαμε, ας πούμε, έτσι. Και μας πάει σε ένα σπίτι από αυτά που ήταν για τα στελέχη των ξένων κομμάτων, έτσι. Ένα τραπέζι γεμάτο φρούτα και γλυκά και κρασιά και τα λοιπά. Δεν είναι για εξορία, έτσι. Στο 20ο συνέδριο, ο Χρουτσόφ είχε κερδίσει τον πόλεμο. Και κλεισμένο των θυρών, ο Σοβιετικός ηγέτης διάβασε επί 4 ώρες την εισήγησή του. Ένα δερμή κατηγορό εναντίον του Στάλιν. Διώξει αξιωματικών και αποδυνάμωση του κόκκινου στρατού πριν τον πόλεμο, στημένες δίκες και εκτελέσεις εκατομμυρίων αθώων. Ο Λευτέρης Μαυροειδής ήταν τότε μέλος του Πολωνικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας με αυτά που ακούγαμε, αλλά αμέσως μετά αυτή η έκπληξη μετατράπηκε σε οργή. Θυμάμαι προπαντός δηλαδή αυτή η οργή ήταν κυρίως είχε επικρατήσει τους κύκλους των διανοουμένων, των δημοσιογράφων κτλ. Θυμάμαι που κάναμε συνεδεύσεις του ραδιοσταθμού και λέγανε «Μας είπατε ψέματα και είπαμε και εμείς ψέματα στον κόσμο. Μας ξαπατήσατε και ξαπατήσαμε τον κόσμο. Είχαμε γίνει όργανα εξαπάτησης του κόσμου». Υπήρχαν άνθρωποι που κλαίγανε, υπήρχαν άνθρωποι που φωνάζανε. Δηλαδή γινόταν ένα χάος, ξέρεις. Ήταν ένα είδος κοσμογονίας. Μία συνέλευση ξεκινούσε κατά τις 7-8 το απόγευμα. Την όπου τελειώνανε η δουλειά, και κράτανε μέχρι 3-4 το πρωί, 5 το πρωί. Αλλά δεν τέλειωσε μια μέρα. Εμάς το ραδιόφωνο, παραδείγματος χάρη, μια συνέλευση κράτησε κάπου 15 μέρες. Το ίδιο ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις στο Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Τις μέρες που διεξάγονταν το 20ο συνέδριο, οι προσεκτικοί αναγνώστες της Πράβδα παρετήρησαν ότι το ΚΚΕ δεν αναφέρονταν ανάμεσα στα ξένα κόμματα που παρακολουθούσαν τις εργασίες. Περιλαμβάνονταν στα Ντουργκίε, στα Ρωσικά, Σημαίνη κλπ. Περιμένουμε την ομιλία του δικού μας, τουλάχιστον την αναγγελία της δικής μας αυτής αποστολής με τον Ζαχαριάδη. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και σε μια στιγμή η Πράβδα τελειώνοντας τις, περιμέναμε μέχρι το τέλος, η Πράβδα τελειώνοντας τις αποστολές, γιατί κάθε φορά δημοσίευε ένα μέρος από τις εργασίες και τι είπε η κάθε αποστολή, είπε στο τέλος, αφού είπε για κάποιες Βενεζουέλες και τα λοιπά σήματα κομμουνιστικά κόμματα, είπε και η Ντουργκίε και άλλοι. Λοιπόν, ο Θεός, ο οποίος ήταν κάπως έμπειρος και πονηρός, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, «Λευτέρη, είδες ότι η Πράβδα μας αναφέρει στους Ντουργκίε». Επομένως, όταν ήρθε το συνέδριο, και είδαμε ότι δεν έφεραν καν το Ελληνικό Κόμμα. Άρα λέμε λοιπόν, παιδιά, ήρθε το τέλος. Εκείνη την ίδια μέρα που μου τηλεφωνάει το μεσημέρι
γιατί η Πράβδα έρχονταν το μεσημέρι σε εμάς ότι είμαστε στο Στρουγγί. Έρχεται ο Βλαντάς και μου λέει μας ζητάνε στο Ρουμανικό κόμμα. Και μας πηγαίνουν στο γραφείο του Γεωργίου Ντέσσα, ο οποίος άρχισε τα περί διαγραμμάτων, ότι φτιάχτηκε μια διεθνής επιτροπή, η οποία σύντομα θα ανακοινωθεί ο σχηματισμός της για να βοηθήσει το Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα και τα λοιπά. Η τύχη του ΚΚΕ είχε αποφασιστεί στο περιθώριο του 20ου Συνεδρίου. Οι Σοβιετικοί συγκρόνισαν μια διεθνή επιτροπή από εκπροσώπους αδελφών κομμάτων. Επικεφαλής τοποθετήθηκε ο Γεωργίου Διές, γραμματέας του Ρουμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Η Διεθνής Επιτροπή συγκάλεσε στο Βουκουρέστι την 6η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Εδώ που τα λέμε, η εικόνα που είχα τότε ήταν καλή. Διότι πήραν μέρος όλοι αυτοί που ήταν τιμωρημένοι παλιά. Και αυτό ήταν ωραίο πράγμα. Είχα και γνωστούς τέτοιους, το ανταμώσαμε εκεί πέρα. Αλλά τελικά εκ των υστέρων πια κατάλαβα ότι ήταν ένα σώμα το οποίο δεν μου πολύ άρεσε. Διότι τελικά εγώ πίστευα ότι το κεντρικό θέμα που θα απασχολούσε αυτή την Ολομέλεια ήταν ο εμφύλιος. Γιατί να γίνει ο εμφύλιος, αν έπρεπε να γίνει ο εμφύλιος, έτσι, και γιατί τελικά αφού έγινε και ήταν. Τι έλειψε, ας πούμε. Και στην ουσία, για την ουσία δεν είπαν τίποτε. Γι' αυτό λέω ότι... είπανε μονάχα ότι ήταν το καθεστώς του αντιδικατορικό μέσα στο κόμμα. Σωστό αυτό. Ο Ζαχαριάδης και οι στενότεροι συνεργάτες του καθαρέθηκαν. Τα αδελφά κόμματα διόρισαν μια νέα εφταμελή ηγετική ομάδα. Ανάμεσά τους ήταν και ο Σταύρος Κασιμάτης. Αναλαμβάνοντας να αναλύσει τις εξελίξεις, πήγε σε ένα εργοστάσιο όπου δούλευαν πολιτικοί πρόσφυγες τυφλοί. Είχαν χάσει τα μάτια τους στον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα. Κλαίγαμε όλοι και εγώ που έκανα εισήγηση και οι τυφλοί που άκουγαν, γιατί έβλεπαν ότι από λάθος ή από μη ικανότητα διαφυγής από αυτό το αδιέξοδο που πραγματικά υπήρχε αδιέξοδο, οδηγήθηκαν σε καταστροφές, χασίματα των οικογενειών τους, θύματα και οι ίδιοι. Και με τα τραύματα αυτά έρχεσαι τώρα εσύ και τους λες για διάφορα λάθη που έκανε ο ένας ο άλλος. Οι αποφάσεις της 6ης Ολομέλειας βρήκαν σύμφωνο στους περισσότερους πρόσφυγες. Συντασκένδι όμως οι περισσότεροι τάχθηκαν με το μέρος του Ζαχαριάδη. Από τις 7.500 περίπου μέλη του κόμματος τότε εκεί πέρα, τα 3.000 ήταν με την 6η Ολομέλεια και εναντίον του Ζαχαριάδη και τα υπόλοιπα, 4.000 και πάνω, 4.500, ήταν ζαχαριαδικοί. Ήταν η σειρά των ζαχαριαδικών να υποστούν διώξεις. Ο Ζαχαριάδης πόσους εξωτερικούς, 5, 10, 15, 20, τον περιγυρό του. Εμείς θέλαμε απλά μέλη του κόμματος στην Σιβηρία. Αλλά αυτό που δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ποτέ, σε όσους ζήσαν στην Ασκένδη είναι το κυνήγημα των αντιφρονούντων. Το διώξιμο από τη δουλειά. Δεν είναι απλό πράγμα. Και δεν έχει ιδιωτική δουλειά να ζήσει. Διώξιμο από τη δουλειά που δεν μπορεί να ζήσει, δηλαδή, αν δεν δουλέψει. Εκείνο δε, που είχε, που στο οποίο αυτό είναι επίσης σοβιετική, είναι ότι αυτοί είχαν και αυτοί τέτοιο μίσος που βλέπει. Διώχνανε από δουλειές. Ζαχαριαδικούς και βάλανε άλλους. Αποκλείανε παιδιά ζαχαριαδικών να πάνε στα πανεπιστήμια. Κάναν τέτοιες, ας πούμε, βρώμικες, ας πούμε, δουλειές, οι οποίες εκθέτανε και την οργάνωση. Δεν είχαν ακόμα όμως την ύπαρξη νοοτροπίας ζαχαριαδικής, την οποία την είχαμε καταδικάσει, την είχαμε εξορκίσει, αλλά μας τυραγνούσε και παρά την έλλειψη του αρχηγού, το πνεύμα. Το πνεύμα είχε επιβιώσει. Αλλά το πνεύμα υπάρχει και μέχρι σήμερα. Και σε όσους από εμάς ήταν πρωταγωνιστές σε αυτόν τον αγώνα, καμιά φορά συλλαμβάνουμε τον εαυτό μας. Δεν είμαστε δέσμοι αυτών των ανθρωπιών. Οι παλιές νοοτροπίες επικράτησαν ξανά. Το 1957 ο Ζαχαριάδης διαγράφτηκε από το ΚΚΕ και κατηγορήθηκε για πράκτορας της ασφάλειας. Τον ίδιο καιρό, ο Σταύρος Κασιμάτης εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις για την πολιτική του κόμματος. Έχασε τη θέση του στην ηγεσία και στάλθηκε να δουλέψει σε εργοστάσιο. Εξορία σε μια απομονωμένη ρουμανική πόλη. Με φωνάζουν ο Γκρόζος και μαζί με τον Παρτσαλίδη και μου λένε: υπάρχουν καταγγελίες για σένα ότι είσαι ύποπτος κτλ. Και θα εξεταστούν. Και εγώ πραγματικά γέλασα. Και σε μια στιγμή
Καταλαβαίνοντας τώρα πάλι το δράμα της ζωής μου, είπα στον Κρόζο, σκοτώστε με. Δεν μπορώ να αντέξω μια τέτοια νέα. Πώς θα πάω στον κόσμο, τους λέω. Καλύτερα δηλαδή να σε είχαν εξοντώσει 100 φορές. Πολλές φορές ο θάνατος είναι λύτρωση. Και αυτό νομίζω ότι ίσως μερικοί άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Και στο ΚΚΕ και στη Σοβιετική Ένωση, οι παλιές συνήθειες ακύρωσαν γρήγορα τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Αλλά η καταδίκη του Στάλιν είχε αμφισβητήσει το αλάθητο του Πάπα. Ο Νικήτα Χρουτσόφ και το 20ο Συνέδριο είχαν προκαλέσει μια ανεπανόρθωτη ρογμή στο οικοδόμημα του κομμουνισμού. Τίποτα δεν θα ήταν όπως πριν. Tant que on acceptait le pouvoir absolu de Staline, tout allait bien. On ne discute pas. On ne discute jamais ce que dit le camarade Staline. Le pape, dont on dit qu'il est infaillible. C'est-à-dire le infaillible. Le pape ne peut pas se tromper. Et à partir de ce moment-là, on est tranquille. On peut obéir au pape sans problème parce que le pape ne peut pas se tromper. Ça a été expliqué comme ça. Imaginez-vous qu'un concile se réunisse et dise que tel pape s'est trompé absolument. Mais ce serait une révolution dans l'Église. Because during the 56, where it was discussion, you have to disclose the Stalin's crime or not. And he told that if we want to really build the communism and the best society in the world without crimes, we have to tell people truth and then change the direction. Ο φάκελός μου έχει, είναι Φοντ 495, Όπις 207, Ντέλο 52. Λέει ο Μπαρτζώτας σε ένα σημείο. Δεν είναι σωστό ότι είχε από την αρχή ξεκαθαρισμένη γνώμη για το Πλουμπίδι. Πολύ αργά έγραψε για αυτόν ορισμένα πράγματα όχι καθαρά. Και όταν του έγινε γνωστό ότι ό,τι έχει να βάλει, να το βάλει καθαρά, ο Λευτέρης δεν το βάλε. Ο Ζαχαριάδης το. Για τον Πλουμπίδη δεν μας κατατόπισες, λέει ο Ζαχαριάδης. Για τον Πλουμπίδη δεν μας κατατόπισες. Ο Μπυλογιάννης έφυγε κατατοπισμένος για τον Πλουμπίδη και εσείς κάτω τον αλλάξατε. Συνέδριο που κάναμε δεν προέκυψε τίποτα. Αυτά είναι λόγω που έχουμε να σου ανακοινώσουμε και νομίζω ότι τώρα η επεργία δεν έχει κανένα λόγο να συνεχίζεται αυτή η επεργία. Εξαντλήσει τον εαυτό σου. Θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σου. Αλλά να έχεις υπόψη του λέω ότι για να διευκολύνεις κι εσύ, όποτε μπαίνει ζήτημα δικό σου, υπάρχει μια γενική καταγραφή ότι για κανέναν από αυτούς που κατηγόρησες δεν έχεις κάνει την παραμικρότερη αυτοκριτική ή ξέρω διόρθωση. Να πεις ότι ναι, σε αυτό έχω ασφάλεια. Αυτό θα διευκόλυνε, θα δημιουργήσει ένα άλλο κλίμα, του λέω, στην Κεντρική Επιτροπή, που θα μπορούσε να περάσει καλύτερα και η δική σου η απαλλαγή από τέτοιες κατηγορίες. Δεν αλλάζω τίποτα. Από αυτά που είπα δεν αλλάζω τίποτα. Thank you.
Στο επόμενο επεισόδιο, ο Χρουτσόφ αναλαμβάνει την εξουσία τη στιγμή που στην Ευρώπη μένεται ο ψυχρός πόλεμος. Ενώ τα τραύματα από τον εμφύλιο κάθε άλλο παρά έχουν επουλωθεί, η Ελλάδα θα αποτελέσει ένα ξεχωριστό πεδίο δοκιμών του ψυχρού πολέμου. Ακριβώς 50 χρόνια πριν, ελληνικά στρατεύματα θα σταλούν να πολεμήσουν στην Κορέα. Ενώ στις αρχές δεκαετίας του 50 θα ξεσπάσουν μια σειρά συγκλονιστικές υποθέσεις που θυμίζουν Κάφκα. Η δίκη των αεροπόρων, η καταδίκη και η εκτέλεση ενός νεαρού επειδή μάζευε υπογραφές για την ειρήνη. Ψυχρός πόλεμος. Την άλλη Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Γεια σας.